Και καλά και άσχημα πράγματα έχουν συμβεί. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν χαρές σήμερα. Υπάρχουν και κάποιοι που δυστυχώς πρέπει να αγωνιούν και αγωνιούν και πάλι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από κάτι άσχημο. Okay. Ενδοοικογενειακή βία πάλι στην Κρήτη. Τελικά δεν σταματάμε να μετράμε τα περιστατικά και είναι και κατά εξακολούθηση. Αυτό είναι το πιο θλιβερό από όλα μέρη. Δηλαδή δεν συμβαίνουν για μία φορά. Έτσι. Βλέπουμε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στο ίδιο περιβάλλον. Εδώ μιλάμε για ένα 31χρονο ο οποίος απειλούσε, έβριζε, χτυπούσε τη μητέρα του, 58 ετών, συστηματικά παρακαλώ. Μάλιστα. Το ίδιο έργο ζούσε η άτυχη γυναίκα ουσιαστικά, δεχόταν επιθέσεις. Το έλεγε στις αρχές, μετά όμως βεβαίως, αυτό να φέρνει τουλάχιστον οι πληροφορίες, πήγαινε η ίδια στο δικαστήριο και τον υπερασπιζόταν, διότι είναι το σπλάχνο της, είναι το παιδί της. Αυτός επιστροφή στο σπίτι, τα ίδια ξανά μάνα, αυτό λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Μάλιστα. Και τώρα? Τώρα έχουμε αντιμετωπίζει κακολογηματικές διώξεις, αλλά είπαμε, τα έχει ξανακάνει, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Μάλιστα. Πού να αντέξει και η γυναίκα, τι να κάνει. Yeah. Και μόνο που κάνει, γιατί είναι πολύ σκληρό να καταγγέλεις το ίδιο στο παιδί, και μόνο που έφτανε μέχρι αυτό το σημείο, καταλαβαίνεις για τι κατάσταση μιλάμε. Σήμερα είχαμε μια, κατά την άποψή μου, σοκαριστική είδηση από το χώρο της υγείας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του. Ο ένας εκ των δύο παιδοψυχολόγων στην παιδοψυχιατρική κλινική. Παιδιά, πλένει τα λίστια, να τα λέμε τώρα αυτά, να τελειώνουμε, διότι αυτή τη στιγμή μένει με ένα παιδοψυχολόγο και τη μία που έρχεται από πηγαίνει από το Βενιζέλιο ουσιαστικά και καλύπτει κάποιες μέρες. Αυτή την καλύπτει στην καρδιά. Μπράβο. Αυτή η λύση που είχε βρεθεί με την παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου. Μα τα είχε πει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Πατριανάκος, που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό. Μένει με έναν και ένα και για λίγο, έτσι, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, η μοναδική κλινική που υπάρχει που μπορεί να στηρίξει την ψυχική υγεία των παιδιών. Που καλύπτει όλη την Κρήτη, έτσι, μέρη. Και τα νησιά, και τα παρακαλώ νησιά. Πολύ. Μάλιστα. Και δεν είναι μια απαραίτηση, γιατί μιλήσαμε με τον, με τον γιατρό που υπέβαλε την παραίτησή του. Δεν είναι μια απαραίτηση που έρχεται γιατί θέλει να πιέσει. Δεν είναι μια απαραίτηση που έρχεται από καπρίτσιο, γιατί θέλει να ιδιωτεύσει ενδεχόμενα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια απαραίτηση που γίνεται γιατί ο άνθρωπος νιώθει ματαιωμένος. Αυτό μας είπε. Νιώθει ότι τα τελευταία χρόνια κάνει όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον συνάδελφό του και με όλο τον υπόλοιπο κόσμο στην παιδοψυχιατρική κλινική και όχι μόνο, για να κρατηθεί στα πόδια της, να κρατηθεί ανοιχτή και ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι μια απαραίτηση που έρχεται, ας πούμε, έτσι, χωρίς να το έχει σκεφτεί. Ο άνθρωπος είδε τις αυτές τις προκηρύξεις θέσεων που είχαμε πριν από μερικές ημέρες, συνειδητοποίησε ότι παρά τα περί του αντιθέτου, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν πάρθει, είχαν δοθεί και κάποιες έτσι, υποσχέσεις, δεν υπάρχει ούτε μία θέση για τη συγκεκριμένη κλινική. Και εκεί κατάλαβε ότι ματαιοπονεί όταν πιστεύει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Και υπέβαλε την παραίτησή του. Λοιπόν. Δεν έχει φύγει ακόμα. Υποθέτω ότι έχει, σύμφωνα με το πρακτικό, δεν είμαι σίγουρη αν ξέρω καλά το πρωτόκολλο. Κατά το τυπικό εννοείς κατά το τώρα τυπικό, του πράγματος. Ναι. Έχει ακόμα 15 μέρες εκεί και εφόσον εμένει στις 15 μέρες θα παραιτηθεί. Όμως είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, κοινωνικό πρόβλημα για την Κρήτη και όχι μόνο. Λοιπόν. Θέλεις επ' αυτού να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Ράνια Μπέτση, αν την έχουμε. Είναι η γραμματέα της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές. Τι σημαίνει τώρα αυτό, κυρία Μπέτση, πραγματικά, δηλαδή, ένας συν κάποιος που κλείνει κάποιες τρύπες, ίσως μπορεί να στηριχτεί έτσι η κλινική, μπορεί να προχωρήσει έτσι η κλινική? Ασφαλώς και δεν μπορεί. Όπως είπατε, είναι η μοναδική παιδοψυχιατρική κλινική σε όλη την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Να πούμε ότι ήδη από το Δεκέμβρη ουσιαστικά δεν λειτουργεί ως κλινική, αλλά ως μονάδα ενορύχειας νοσηλείας. Δηλαδή, δεν μπορεί να νοσηλεύει για πολλές μέρες παιδιά τα οποία παραπέμπονται για νοσηλεία στην Αθήνα. Γιατί οι δύο γιατροί έχουν απομείνει στην κλινική αυτή και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές.
ήδη από το Σεπτέμβριο του 2022, όταν παραιτήθηκε κι άλλος ένας ειδικευμένος γιατρός. Ναι. Όλο αυτό τον 1,5 χρόνο, λοιπόν, κάνανε 15 εφημερίες το μήνα ο καθένας. Και με ελάχιστες μέρες ρεπό και άδειας. Οπότε ήταν μια φυσιολογικό να οδηγήσει τον γιατρό, τον κύριο Σταμιωτάκη συγκεκριμένα τώρα να παραιτηθεί. Είχαμε μπαλώματα αυτούς τους τελευταίους μήνες. Αύγουστο-Σεπτέμβρη είχαμε μηνιαίες μετακινήσεις παιδοψυχιάτρων από την Αθήνα. Το προηγούμενο μήνα το Φλεβάρι κάλυπτε κάποιες εφημερίες, όπως είπατε κι εσείς, η μοναδική παιδοψυχίατρος του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, που είναι και η μοναδική πρωτοβάθμια τομή ψυχικής υγείας παιδιών σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Και όπως είπατε, δεν προκηρύχθηκε καμία θέση παιδοψυχιάτρου στο Παγνί, ούτε στην προκήρυξη του Δεκέμβρη, ούτε στο Φλεβάρι, και αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά αν κλείσει η μοναδική παιδοψυχιατρική κλινική της Κρήτης. Καταρχάς, θα καθυστερεί επικίνδυνα η αντιμετώπιση παιδιών με ψυχικά νοσήματα, τα οποία θα παραπέμπονται για νοσηλεία στην Αθήνα. Ναι. Που υπάρχει και ένα ζήτημα, βέβαια, πώς θα γίνεται η ασφαλή διακομιδή των παιδιών στην Αθήνα, από ποιο γιατρό. Καλό ερώτημα, πώς θα γίνεται. Ναι, από ποιο γιατρό θα γίνεται. Ακριβώς, από ποιο γιατρό θα γίνεται. Είναι επίσης ταλαιπωρία, όπως καταλαβαίνετε, για τους γονείς, καθυστερεί αντιμετώπιση των παιδιών και είναι και οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες των παιδιών. Είτε επιστρέφουν στην Αθήνα, είτε είναι ένα πιο απλό περιστατικό και πάνε σε κάποιο ιδιότυπο παιδοψυχίατρο στην Κρήτη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται από το κλείσιμο, αν κλείσει τελικά η παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μας. Εσείς βλέπετε κλείσιμο πρώτων πυλών με αυτά τα δεδομένα? Είναι ορατός ο φόβος. Ναι, δέχεται σήμερα, έγινε και κάποια συνάντηση με τον διοικητή, από ό,τι ξέρουμε, του Παγνί, ο οποίος του ζήτησε να μείνει για 2 μήνες ακόμα μέχρι να φέρουν ένα επιπλέον γιατρούς. Αυτές οι συναντήσεις γίνονται εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Γι' αυτό απογοητεύτηκε και ο συνάδελφος. Δηλαδή, αυτές είχαν δεσμευτεί η διοίκηση και της ΥΠΕ και η διοίκηση του Παγνί ότι θα φέρουν μόνιμους γιατρούς στην εν λόγω κλινική εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο. Και γι' αυτό κάναν υπομονή οι συνάδελφοι και κάναν 15 εφημερίες το μήνα. Δεν ξέρω αν αυτή η επιπλέον δέσμευση του διοικητή σημαίνει κάτι παραπάνω. Γιατί και στην τελευταία προκήρυξη που είδαμε τώρα πριν λίγες μέρες, πάλι δεν προβλέπεται καμία θέση για την κλινική αυτή. Την ίδια ώρα, βεβαίως, κυρία Μπέτση, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία και ειδή με την παιδική ψυχική υγεία. Βλέπουμε οι έφηβοι, οι ανήλικοι και τα παιδιά είναι σε τραγική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Φυσικά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, ειδικά των παιδιών, έχουν επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Χωρίς αντίστοιχα να ενισχυθούν οι ανάλογες δομές, δημόσιες δομές. Παράλληλα, έχει αυξηθεί και η κεντατικοποίηση της δουλειάς και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ειδικά αυτών που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, και γι' αυτό είναι που οδηγεί στις παραιτήσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι η ψυχική υγεία δεν αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο, για τα Υπουργεία διαχρονικά. Αντιμετωπίζεται σαν ένα ανεπιθύμητο κόστος. Και το κενό αυτής της δημόσιας περίθαλψης, της ψυχιατρικής περίθαλψης, καλύπτεται μάλλον εν μέρη από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, βέβαια, να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια. Και τα ραντεβού επίσης και στον ιδιωτικό τομέα είναι μετά το Πάσχα και άλλο. Όχι, το ψυχιάτρι στην Κρήτη, ούτε στον ιδιωτικό τομέα είναι αρκετή. Και επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας παιδιών σε ιδιωτικές κλινικές και ψυχιατρικές στην Κρήτη. Ακριβώς. Και δεν είναι ότι δεν το χρειαζόμαστε, ίσα-ίσα το χρειαζόμαστε. Αυτή η κλινική δεν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο στην Κρήτη, ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, μιας και σας έχουμε μαζί μας. Άλλο θέμα, είδαμε και την κοινή υπουργική απόφαση σήμερα για τα χειρουργεία, κυρία Μπέτση. Δεν ξέρω, εσείς χειρουργείτε? Όχι, εμένα η ειδικότητά μου δεν είναι χειρουργική. Οι συνάδελφοί σας θα μπορούν από τούδε και στο εξής να κλείνουν απογευματινά χειρουργεία. Ναι, δυστυχώς θα μπορούν, γιατί στην ουσία το Υπουργείο, αντί να προσλάβει τους, να καλύψει όλες τις θέσεις, τα κενά σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, γιατί πανελλαδικά, ξέρετε, εξαιτίας ανεπάρκειας κυρίως αναισθησιολόγων και νοσηλευτών, το 30% των χειρουργικών αίθουσών κυρίως είναι κλειστές. Ναι. Και στο Παγνί, συνήθως οι 2 χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές, και στο Βενιζέλιο οι 3 από τις 6 πλέον δεν λειτουργούν. Άρα, με αυτές τις ελλείψεις, αντί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις, αντί να δώσει τις αυξήσεις στους μισθούς και στην αποζημίωση των εφημεριών που διεκδικούμε, αυτό που κάνει είναι ότι καθιερώνει τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία είναι επιπληρωμή για τους ασθενείς,
παρουσιάζοντάς τα ως ένα μέσο για να μειωθούν οι αναμονές για τα τακτικά χειρουργεία που όντως είναι τεράστιες και σε ένα κίνητρο για να, προσέλκυση και παραμονή των υγειονομικών στο ΕΣΥ. Στην ουσία λύσεις αυτά τα προβλήματα δεν θα δοθεί. Οι αναμονές θα παραμείνουν γιατί το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού θα παραμείνει. Ακόμα και αν μειωθούν οι αναμονές για κάποιους ασθενείς, οι περισσότεροι θα συνεχίσουν να παραμένουν, να περιμένουν σε λίστες γιατί δεν θα έχουν να πληρώσουν. Πάντως είπε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κυρία Μπέτση, ότι είναι και πιο φτηνά. Άμα πηγαίνουν οι ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία, σου βγαίνει πιο φτηνά η ταρίφα, έτσι, για να το πούμε απλά. Αυτό είπε και ο Υπουργός Υγείας. Είναι πιο φτηνά τον ιδιωτικό τομέα και θα ακολουθούν να είναι ακριβά. Και πλέον, επειδή η ακρίβεια σε όλα τα αγαθά έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με τους μισθούς να είναι καθυλωμένοι, πολλοί κόσμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσει ούτε αυτό το ποσό. Και όσοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν και να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς θα έχουν πάει ήδη. Δεν θα περιμένουν στις λίστες αναμονής. Οι υπόλοιποι θα ζοριστούν να βρουν τα χρήματα για να χειρουργηθούν στο δημόσιο νοσοκομείο. Και εμείς θεωρούμε απαράδεκτο γενικά ένας ασθενής αναγκάζεται να πληρώνει μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν είναι στόχευση του Υπουργείου στην ουσία να μειωθούν οι αναμονές, να δοθούν κίνητρα. Αν ήταν έτσι, θα έλυνε τα προβλήματα όπως υπόθηκαν. Στην ουσία θέλει να. Το νοσοκομείο να μην στηρίζεται τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά να στηρίζεται στα έσοδα που θα βγει από τους ίδιους τους ασθενείς. Ακριβώς. Να γεμίζουν τα ταμεία, κυρία Μπέτση. Οι αριθμοί. Να γεμίζουν τα ταμεία, αλλά από τις θέσεις τους δικές μας που τα έχουμε πληρώσει ήδη αυτά σε ασφαλιστικές εισφορές. Θα έπρεπε να έχουμε το δικαίωμα να έχουμε δωρεάν υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.